Καλησπέρα, κυρία Μανολάκου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, κύριε Μπαρδούνια, και σε όσους μας ακούνε. Και μας ακούνε αρκετοί, πιστέψτε με. Εδώ, τι γίνεται εκεί που λέμε να ηρεμήσουμε λιγάκι, η πολιτική επικαιρότητα δεν μας αφήνει να πλήξουμε καθόλου, κυρία Μανολάκου. Ναι, δεν πλήττουμε, απλώς βγαίνει η βρωμιά και η δυσοδεία του συστήματος. Κανείς δεν μπορεί να πέφτει και από ξεκινάμε. Τα σύνδεπα εδώ που τα λέμε. Ape Gate, το πρώτο. Και πιάνουμε μετά το Qatar Gate, αλλά όλα αυτά μαζί μας βάζουν στην άκρη άλλα ζητήματα που είναι εξίσου σημαντικά. Ακρίβεια. Αυτή η καθημερινότητα. Δεν κρύβεται με τίποτα. Δεν κρύβεται, αλλά δεν ασχολείται κανείς. Πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε και τη βλέπουμε μπροστά μας σε κάθε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Για να ξεκινήσουμε από το θέμα Ape Gate και πώς το προσεγγίζει το ΚΚΕ. Γιατί είχαμε τις τελευταίες αποκαλύψεις για τον κύριο Χατζηδάκη. Κοιτάξτε, μπορεί να κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα να βγάζει ο ένας τα πλούτα του άλλου. Όμως και οι δύο τι κρύβουνε. Κρύβουνε το βούρκο του θεσμικού πλαισίου που διαμόρφωσαν ενσωματώνοντας και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει αυτή? Εγχώροι και ξένοι μηχανισμοί παρακολούθησης του εχθρού λαού μπορούν να αλωνίζουν σε συνθήκες μάλιστα όξυνσης των υπεραστικών ανταγωνισμών και των πολέμων. Και να δει κανείς το νομοσχέδιο που πέρασε, τι η βασική του φιλοσοφία ποια είναι. Ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και ξέρετε, εμείς είχαμε και συγκεκριμένα στοιχεία και τα δώσαμε. Γιατί το ΚΚΕ. Τι εννοείται είχατε στοιχεία? Τι εννοείται είχατε στοιχεία για αυτή την υπόθεση? Πιέστηκαν επ' αυτό φόρο και το 2016 και το 2019 και το 2021 μας παρακολουθούσαν, τα δώσαμε επανειλημμένα. Το κάνανε γαργάρα. Δεν ξέρουν τίποτε για το έγκλημα. Εντάξει. Τώρα κατά διαστήματα ξανάρχονται νέα στοιχεία για παρακολουθήσεις. Πότε βγάζει τη φόρα ο ένας, πότε ο άλλος. Όμως ο βούρκος του θεσμικού πλαισίου τον έχουν στηρίξει και οι δύο. Μπορεί να κάνουν κοκορομαχίες, μπορεί ο ένας να ρίχνει λάσπη στον άλλον. Αλλά τι επιβεβαιώνεται? Ότι γίνεται πάρτι με τις παρακολουθήσεις και προσπαθούν να κρύψουν γι' αυτό που ευθύνονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Κάνοντας έτσι το συνήγορο του διαβόλου που λένε στην κουβέντα, γιατί ο Πρωθυπουργός να παρακολουθεί τώρα τους υπουργούς του, αφού ούτως ή άλλως ό,τι τους λέει κάνουν? Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή έχει κανένα λόγο να τους παρακολουθεί? Αυτός ορίζει την πολιτική που θα ακολουθήσουν. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνεται, γιατί ο κάθε υπουργός συναλλάσσεται και με κολοσσούς. Ναι, αλλά για κάθε κίνηση ενημερώνει τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω να πάρει μια απόφαση κάποιος. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δηλαδή ένας... δεν το ξέρουμε, κανείς δεν το ξέρει μέχρι να αποδειχτεί στην τέτοια. Δεν λέω τίποτα, απλώς οι ανταγωνισμοί των ομίλων είναι τεράστιοι. Εντάξει, όποιον πιάσουνε. Εξάλλου να σας πω και κάτι. Και η Siemens, δεν υπήρξε σκάνδαλο, ποιος τιμωρήθηκε? Με την Οβάρτη δεν υπήρξε σκάνδαλο? Ποιος? Τι όχι σκάνδαλο, αφού λέει η κυβέρνηση ήταν προσκευωρία. Ναι, τα χρήματα πήγαινε ορχόντουσαν όμως. Αυτό είναι. Προωθούσαν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Και εξάλλου και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην δρουν εταιρείες που κατασκευάζουν και εμπορεύονται λογισμικά παρακολουθήσεων. Μάλιστα. Και όταν λένε εθνική ασφάλεια, αυτό είναι το πρόσχημα για την παρακολούθηση του λαού. Αυτός είναι ο εχθρός. Γιατί θέλουν να θωρακίσουν την απρόσκοπτη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και την εξουσία του κεφαλαίου απέναντι στον εχθρό λαό. Αυτό προωθούν. Ναι, αλλά απ' την άλλη βλέπετε ότι ένας οργανισμός τον οποίο τον κατηγορεί και τον πυροβολεί κατά ρηπάς του ΚΚΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκάλυψε ένα μεγάλο σκάνδαλο με το Κατάρ. Και οι δικαστικές αρχές εκεί μπήκαν κατευθείαν και τα σαρώσαν όλα. Υπόθεση Καϊλή, όπως λέμε εδώ, το Qatar Gate. Ναι. να σας πω ότι υπήρξαν μεγάλοι ανταγωνισμοί συμφερόντων και ομίλων για τον έλεγχο της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Και ήταν γνωστά αυτά. Όπως είναι γνωστές και τα θεσμοθετημένα λόμπι στο Ευρωκοινοβούλιο.
όπως και η προώθηση των ΜΚΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι φυτώρια διαφθοράς. Είστε κατά τον λόμπι δηλαδή του ΚΚΕ? Βέβαια, γιατί το κάθε λόμπι τι προώθει? Προώθει τα συμφέροντα ομίλων. Δεν προωθούν τα συμφέροντα της κοινωνίας, να έχουν όλη δουλειά, να έχουν φτηνά τρόφιμα, να έχουν δωρεάν υγεία και παιδεία. Ναι, αλλά πολλές φορές τα λόμπι βοηθούν εθνικούς στόχους στην υλοποίησή τους ή στο να πετύχουμε περισσότερα από όσα θα θέλαμε ή θα μας έδιναν κάποιοι. Πάντα λέμε σε πιανού την τσέπη καταλήγουν. Και χρήματα βεβαίως κινούνται και δισεκατομμύρια, αλλά ο λαός πραγματικά δυστυχεί. Το λέω γιατί και ο πληθωρισμός είναι υψηλός και η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση και η φτώχεια και η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. Και βεβαίως και νέα αντιλαϊκή επίθεση στο βιωτικό επίπεδο ετοιμάζεται και στα λαϊκά δικαιώματα. Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι εγώ και στον προϋπολογισμό. Αύξηση συντάξεων, αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση εισφοράς ασφαλιστικών εισφορών, μείωση φόρων. Και θα δώσει και επιπλέον, λέει, χρήματα για να στηρίξει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εσείς γιατί λέτε ότι ξεκινά νέα επίθεση στο εισόδημα? Γιατί διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό το λέμε. Για εξηγήστε μου, τι είναι αυτό που διαβάσατε και σας προβλημάτισε? Ναι, και μάλιστα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Και να πω και κάτι άλλο. Αν μπορούσαμε να πούμε τι χαρακτηριστικό έχει αυτός ο προϋπολογισμός για το 2023, είναι ότι έχει χρειά προεκλογική. Όχι ως προς το περιεχόμενο, ότι δήθεν περιέχει φιλολαϊκά μέτρα για να κοροϊδέψουν ότι είναι μια φιλολαϊκή κυβέρνηση, αλλά μιλάω ως προς το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια φήμη... Όμως, παρόλα αυτά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά των προϋπολογισμών που είχαν μέχρι τώρα. Είτε είχαμε καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε ύφεση με μνημόνια και δεν κάνουν και την παραμικρή έκπτωση απέναντι στη φορολογία του λαού. Θέλετε να σας πω χαρακτηριστικά για την υγεία ή για την παιδεία? Για πείτε μας, ναι. Στον τομέα της υγείας όχι μόνο δεν βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά αυτό που δίνεται ότι θα μειωθούν και άλλο οι πόροι. Η δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα συνεχίζεται να επιδεινώνεται. Αν και να σας πω κάτι, αν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δίνουν ασφαλιστική εισφορά, όμως έρχεται εδώ η ατομική ευθύνη. Στα νοσοκομεία η αύξηση έχει μια οριακή αύξηση, αλλά είναι πολύ μικρότερη από την αύξηση του ΑΕΠ. Άρα παίρνει μικρότερο μερίδιο από την ΜΠΙΤΑ. Να σας πω τα ίδια τα στοιχεία που περιέχουν για τις δαπάνες, για την εξωνοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Mm. Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε 30,5%, ενώ η ιδιωτική δαπάνη, δηλαδή οι συμμετοχές των ασθενών, αυξήθηκε 53%. Συνολικά οι ασθενείς πλήρωσαν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Οι προσλήψεις μόνιμη μου προσωπικού στο υγείας είναι μισές συγκριτικά με αυτούς που θα αποχωρήσουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή αν το 23, μου επιτρέπετε για τη συζήτηση. Λόγω συνταξιοδότησης. Ωραία, για τη συζήτηση. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσπαθώ με διαγωνισμούς να φέρω προσωπικό στα νοσοκομεία, κυρίως στην περιφέρεια, και δεν έρχονται. Άρα αναγκάζομαι να πάρω μια λύση που ίσως να μην την έκανα παλιότερα, να βάλω ιδιώτες. Και έτσι λύνω το πρόβλημα για να στηρίξω τον πολίτη. Ναι, η απάντηση δόθηκε από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, όπου κηρυχτήκαν θέσεις, ήρθαν πολλαπλάσιες αιτήσεις, που σημαίνει ότι υπάρχουν. Να σας πω άλλο που είναι τελείως απάνθρωπο. Οι προνοιακές δαπάνες μειώνονται. Μείωση στα επιδόματα των ΑΜΕΑ, στα οικογενειακά επιδόματα, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έχουμε μειώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη τους πετσοκόβει. Και μιλάμε σε συνθήκες ακρίβειας. Δεν είναι. Ή στην παιδεία
στην παιδεία λεφτά δίνουν για την καταστολή του φοιτητικού κινήματος 50 εκατομμύρια που αφορούν την πανεπιστημιακή αστυνομία για ποιοτικές σπουδές και για φοιτητική με μέρημνα, εκεί δεν υπάρχει. Ή το ποσό που δίνουν είναι μόλις, γιατί, μόλις το 0,9% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Την Τρίτη, αύριο δηλαδή στις 6 ώρα. Και μέχρι τις 17-18 λογικά θα έχει ψηφιστεί. Μέχρι το Σάββατο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί αμέσως μετά να προχωρήσει σε προκήρυξη εκλογών. Βάζοντας δύο διλήμματα. Το ένα λέει, το ένα δίλημα είναι σταθερότητα και συνέχεια ή οπισθοδρόμηση και νέες περιπέτειες. Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης ή ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας. Για να δούμε τι λέει το ΚΚΕ σε αυτά τα διλήμματα. Το ΚΚΕ λέει ότι ο λαός δεν πρέπει να παγιδεύεται σε κάλπικα διλήμματα, τα οποία θα πολλαπλασιάζονται όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Πρέπει να κρίνει με βάση την πείρα της ζωής του και να ενισχύσει την πάλη του σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με αυτή την κυρίαρχη πολιτική. Εξάλλου, σε βασικά στρατηγικά σημεία, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν την ίδια πολιτική. Να πω παράδειγμα, ενεργειακή κρίση και φτώχεια. Θα αλλάξει, θα γίνει πιο φτηνό το ρεύμα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι βέβαια. Και το, γιατί έχουν την ίδια αντίληψη, την απελευθέρωση της ενέργειας και στο ενεργειακό μείγμα πετάνε στα σκουπίδια αυτό που υπάρχει σε αυτονία στην Ελλάδα, δηλαδή τους λιγνίτες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην ρυπαίνουν, γιατί η τεχνολογία και η επιστήμη έχει προχωρήσει και δεσμεύει την παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν το θέλουν, γιατί και οι δυο, και το ΠΑΣΟΚ μαζί και το ΜΕΡΑ25, θέλουν την πράσινη μετάβαση, δηλαδή ενίσχυση του καρτέλ των ομήλων. Άμα θέλουμε τον ανανεώσιμο πηγών ενέργειας. Αλλά, να σας πω, άμα θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, δεν κακό να πούμε ναι στην πράσινη ανάπτυξη. Βεβαίως. Αλλά με κεντρικό σχεδιασμό, όχι κάθε βουνοκορφή που βλέπουμε πάμε και τη δεσμεύουμε για να κερδίσει ο όμιλος και καταπατάμε άλλες οικονομικές δραστηριότητες και το ίδιο το περιβάλλον, ξεπατώνουμε ολόκληρα δάση και με τεράστιους δρόμους με Natura περιοχές. Αυτό δείχνει ότι η εμπορευματοποίηση της ενέργειας δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Ή να πω το άλλο, η παραγωγή μπαταρίας και μεγάλες μπαταρίες είναι για να αποθηκεύεται η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται. Η παραγωγή μπαταριών ρυπαίνει ανυπολόγιστα. Ή η χρήση του φυσικού αερίου, του LNG, του ορυκτού. Αυτό είναι και πανάκριβο και ρυπογόνο. Συμφέρει όμως τους Αμερικάνους που το πουλάνε. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν το λέω, και υπάρχει και η γεωθερμία, η οποία είναι πολύ πιο αποδοτική. Υπάρχουν τα υδροηλεκτρικά έργα. Μόνο μπορείς να τα χρησιμοποιείς συνεχώς, αλλά και από τη συγκέντρωση νερού μπορείς να χρησιμοποιείς για να αρδεύεις, να ποτίζεις ξηρικές γεωργικές εκτάσεις και να έχεις υψηλότερες, πολύ υψηλότερες αποδόσεις. Αλλά αυτό δεν συμφέρει το καρτέλ των ομήλων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ βλέπετε μέχρι και τους ντόπιους ενεργειακούς κολοσσούς βάζουν και επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι γιατί νοιαστήκανε για το περιβάλλον και τι θα αναπνέουμε, αλλά γιατί τα κέρδη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα. Αυτή είναι η ουσία. Και σε αυτό λέω είναι όλοι μαζί. Ή για τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ συμφωνούνε, αντί να πούνε ότι δεν συμμετέχουμε, έχουν δώσει όλη την Ελλάδα, ακόμα και για πυρηνικά, και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και την ίδια στιγμή υπόσχονται και τα αμυντικά του S-300
όταν μας απειλεί ο Τούρκος. Και τι μας λέει ο Υπουργός Άμυνας, είναι και καιρός να απεξαρτηθούμε από συστήματα ρωσικής ή παλιότερης σοβιετικής κατασκευής. Ναι, αυτό λένε, ότι είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν βοηθάνε σε τίποτα. Ναι, και πήραν από τους Γερμανούς ίδιας εποχής. Και δεν έχουν έρθει ακόμα και τα νησιά μας απειλεί ο Τούρκος ότι θα έρθει βράδυ. Επίτε μου. Ή τα η παραχώρηση των S-300 που συζητιέται και επεκτείνεται και στα αντιαεροπορικά τόρμα 1, ποιος κινδυνεύει? Δεν είμαστε μια ήσυχη περιοχή. Όση ώρα μιλούσαμε, έχω ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Βίκη. Η Βίκη, όχι κυρία, γιατί είναι νέα κοπέλα. Λέει, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί θα πρέπει κάποιος να ψηφίσει ΚΚΕ, εάν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, και να μην ψηφίσει ένα άλλο κόμμα που ούτως ή άλλως, έστω και αν δεν συμφωνεί απολύτως με την πολιτική του, είναι σίγουρο ότι η ψήφος του θα πιάσει περισσότερη βάση από ό,τι στο ΚΚΕ που δυστυχώς θα χαθεί. Εκεί που θα πιάσει το τόπο θα είναι η ενίσχυση και το δυνάμωμα του ΚΚΕ, γιατί η φωνή του λαού θα είναι ακόμα πιο δυνατή και μέσα στη Βουλή. Θα πιέζει υπέρ του δίκαιου των εργαζομένων. Εξάλλου, επειδή έχω αρκετά χρόνια στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αυτό που είναι χαρακτηριστικό για το ΚΚΕ είναι ότι για τους εργαζόμενους τα προβλήματά τους και τα αιτήματά τους μόνο το ΚΚΕ τα βάζει. Όλοι οι άλλοι μόνο για τους επιχειρηματίες. Γι' αυτό όχι μόνο συμφέρει να ψηφίσουν και να ενισχύσουν τη δική τους φωνή, αλλά πρέπει να έρθουν και το Σάββατο στο συλλαλητήριο των σωματείων που γίνονται σε όλες τις πόλεις αλλά και στο Σύνταγμα στις 12.30 ώρα το πρωί, με ένα σύνθημα που βάζουν μπροστά τα σωματεία. Καμιά αναμονή, θα πρέπει να δώσουμε απάντηση ενάντια στην ακρίβεια, στους πληστηριασμούς, στην ενεργειακή φτώχεια που πνίγουν το λαό. Γιατί τους πληστηριασμούς, τους νόμους μαζί τους φτιάξανε. Ποιος ποινικοποίησε ακόμα και τη διαμαρτυρία για τους πληστηριασμούς? Ναι. Τώρα μιλάμε, οι νόμοι τους είναι πώς θα ξεσπιτώνουν τον κόσμο, εντάξει, για να αρπάξουν την πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι προαπαιτούμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα. Λοιπόν. Και το Ταμείο Ανάκαμψης το υποστηρίζουν όλοι. Άρα... λέω από ειδικά και γενικότερα προβλήματα, αυτό που συμφέρει είναι να ενισχυθεί το ΚΚΕ σε όσες Κυριακές γίνουν εκλογές. Λοιπόν, κυρία Διαμάντου Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.